Γεια σας! Καλωσορίσατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά. Σήμερα έχω μαζί μου την Barbie Extra Extra Large. Αυτή την μεγάλη Barbie έχει διαφορά από την κανονική, έχει πιο μεγάλο κεφάλι και έτσι πιο μακριά μαλλιά. Είναι μια Barbie λοιπόν για να κάνετε έτσι πολύ ωραία και ιδιαίτερα χτενίσματα, όπως αυτό που θα κάνουμε εμείς σήμερα. Και θα χρειαστώ για αυτό το λόγο ένα λαστιχάκι, όπως αυτό εδώ, και ένα κοκαλάκι, όπως βλέπετε έχω πάρει αυτό εδώ, ένα μικρό τριαντάφυλλο. Τώρα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το χτένισμα, θα πρέπει να πάρουμε την φούρτσα και να χτενίσουμε τα μαλλιά από την Barbie μας. Μέσα η συσκευασία της έχει και αυτήν εδώ την πολύ ωραία χτενούλα. Χτενίζουμε λοιπόν τα μαλλιά της για να μην έχουν έτσι κόμπους και στη συνέχεια θα αρχίσουμε το ιδιαίτερο χτένισμα. Σήμερα λέω να κάνω έτσι έναν ωραίο κότσο. Λοιπόν, ξεκινάμε παίρνοντας μία τούφα από εδώ και την γυρνάμε έτσι μπροστά. Παίρνουμε και την επόμενη και τη φέρνουμε και αυτήν προς το μπροστινό μέρος και αυτήν εδώ. Κύριος σκοπός μας είναι να πάρουμε μαλλιά από το κέντρο του κεφαλιού της, ας το εξηγήσω έτσι καλύτερα για να μην σας μπερδέψω, και να αφήσουμε γύρω γύρω από αυτό το μέρος μαλλιά, όπως βλέπετε. Ένα λεπτό να σας δείξω, να αφήσω και εδώ. Έχω πάρει μαλλιά από το κέντρο του κεφαλιού, από το πίσω μέρος, και υπάρχουν παντού μαλλιά. Έχει μαλλιά στο μπροστά μέρος καθώς και στο πίσω. Δείτε, και εδώ και εδώ και από πίσω. Πολύ ωραία. Τώρα θα πάρουμε το λαστιχάκι μας, αφού πρώτα φυσικά τα χτενίσουμε, και θα κάνουμε έναν μικρό, μια μικρή έτσι αλογούρα. Θα τα πιάσουμε έτσι καλά καλά. Πολύ ωραία. Τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε την περίεργη πλεξούδα. Παίρνουμε μία τούφα από εδώ το μπροστινό μέρος, μία από την άκρη που έχουμε την αλογούρα μας, και μία τρίτη από το κέντρο. Ωραία, αρχίζουμε να πλέκουμε τώρα κανονικά, σαν να πλέκουμε μία έτσι κανονική πλεξούδα. Και κάθε φορά λοιπόν που θα αρχίσουμε να κάνουμε τον καινούριο μας κόμπο, θα παίρνουμε μαλλιά είτε από την άκρη, όπως παίρνω από εδώ. Ωραία. Και φυσικά από την αλογούρα μας. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία. Λίγο σας φαίνεται μπερδεμένο, το γνωρίζω. Απλά θα πρέπει να ξέρετε ότι κάθε φορά που θα κάνουμε έναν κόμπο για την πλεξούδα μας, θα παίρνετε μαλλιά και από το μπροστά μέρος και από τη μέση, από τη τρίτη δηλαδή πλεξούδα, αλλά και από την αλογοουρά που κάναμε. Έτσι ώστε να πιαστούν όλα τα μαλλιά της κατά μήκος της πλεξούδας που θα κάνουμε. Είναι λίγο περίπλοκη αυτή η πλεξούδα, διότι έχει και αρκετά μακριά μαλλιά αυτή η συγκεκριμένη Barbie, τα οποία μας δυσκολεύουν. Αλλά νομίζω ότι μετά από ένα σημείο θα την βρείτε την άκρη. Παίρνουμε μαλλιά, παίρνουμε και από τη μέση και φυσικά από το πλάι όπου είναι η αλογούρα μας. Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
Βλέπετε λοιπόν εδώ πως έχει γυρίσει η πλεξούδα μου. Το έχω κάνει κατά μήκος των μαλλιών της, δείτε πως τα έχω κάνει. Και συνεχίζουμε φυσικά και με το τελευταίο μέρος. Έτσι ώστε όλα τα μαλλιά μας να είναι πλεγμένα. Φυσικά βέβαια η Barbie αυτή έχει αρκετά μεγάλα μαλλιά, κανονικά θα πρέπει να τελειώνουν κάπου εδώ. Οπότε τα υπόλοιπα μαλλιά που μας περισσεύουν θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε εδώ όπως βλέπετε μέσα σε αυτήν εδώ την εσοχή για να τα κρύψουμε. Εάν δεν ήταν τόσο μακριά τα μαλλιά θα φαινόταν ακόμα πιο ωραίο αυτό το χτένισμα. Αλλά είναι αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει αυτή η Barbie. Κρύβουμε λοιπόν τα μαλλιά εδώ μέσα και θα τα στερεώσουμε με το κουκαλάκι μας. Για να το βάλω. Τώρα νομίζω ότι έχουν στερεωθεί πάρα πολύ ωραία. Να τα λοιπόν τα μαλλιά της με αυτό το ιδιαίτερο χτένισμα πλεξούδα. Φυσικά με μία Barbie που έχει έτσι λιγότερο μακριά μαλλιά θα φαίνονταν ακόμα πιο ωραία, αλλά και αυτό ωραίο το βρίσκω και είναι πολύ πρακτικό και αυτό το κλάμερ εκεί πάνω που τα συγκρατεί. Μία λοιπόν πολύ όμορφη Barbie πριγκίπισσα με ένα χτένισμα έτσι ιδιαίτερα πριγκυπικό. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε αυτό το ιδιαίτερο χτένισμα και να το κάνετε και εσείς σε κάποια φίλη σας. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να εξασκηθείτε. Εάν σας άρεσε λοιπόν μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει, να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας και μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα μας βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε και το ειδικό κουδουνάκι έτσι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μας. Θα τα πούμε λοιπόν σύντομα με ένα καινούριο βίντεο με την Barbie και ίσως ένα καινούριο χτένισμα. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά και ένα καινούριο βίντεο, γεια σας!